Κύριε Θωμόπουλε, να πάμε στον κύριο Θωμόπουλο. Εσείς σε τι πράγμα αντιδράτε από αυτό? Ναι, καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Και επιτρέψτε μας να θέσουμε δύο άξονες. Πρώτος άξονας. Υπάρχει μια κοινή λογική που λέει πως το κράτος πρέπει να στηρίζει τους φοιτητές που σπουδάζουν και όχι να τους διαγράφει. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η κυβέρνηση με το μέτρο για τις διαγραφές που προσπαθεί να φέρει και να το εφαρμόσει δεν σκοπεύει γενικά να βάλει μια τάξη στα μητρώα των καταλόγων των πανεπιστημίων, ούτε γενικά για να κάνει μια εκαθάριση. Αλλά μιλάμε για τη θέσπιση ανώτατου ορίου φοίτησης. Για σας αυτό δεν πρέπει να υπάρχει? Δηλαδή να υπάρχει ένα ανώτατο όριο που θα μπορεί κάποιος να... Πρώτα και κύριε, αυτό το ανώτατο όριο φοίτησης έρχεται να χτυπήσει τους σημερινούς φοιτητές που είναι μέσα στα πανεπιστήμια και αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια στις σπουδές τους. Πολλοί από αυτούς, συγκεκριμένα το 47% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αναγκάζονται και δουλεύουν παράλληλα για να τα βγάλουν πέρα εξαιτίας του τεράστιου κόστου σπουδών, εξαιτίας των παράκριβων ενοικίων και ούτω καθεξής, ενώ τα ίδια μας τα πανεπιστήμια πραγματικά στενάζουν από τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε καθηγητές, σε υποδομές. Αυτή είναι η πραγματικότητα που πρέπει να είμαστε αντιμέτωποι. Κύριε Θωμόπουλε, ακούσαμε όμως, συγγνώμη, ακούσαμε λίγο πριν από λίγα λεπτά τον κύριο Πρίτανη που μας είπε ότι υπήρχαν εγγραφές από το 1977 και έχουμε 2024. Εσείς πιστεύετε δηλαδή δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διαγραφή αυτών των φοιτητών, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς έχουν ξεχάσει κιόλας ότι είχαν περάσει και σε πανεπιστήμιο? Αυτό σας λέμε. Πως το μέτρο που έρχεται να εφαρμοστεί έρχεται πρώτα και κύριο να χτυπήσει τους σημερινούς φοιτητές. Γιατί το λέτε αυτό, πώς θα εξηγείτε αυτό? Γιατί παραδείγματος χάρη οι φοιτητές που είναι να διαγραφούν του χρόνου και πολλοί από παιδιά μπορεί να είναι και παιδιά που πέρασαν μέσα στην πανδημία, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες δηλαδή, όπου η εκπαιδευτική διαδικασία γινόταν κάτω από τους τρόπους που γινόταν και σίγουρα δεν βοηθούσε ένα παιδί έτσι ώστε να αναπτύξει όλη την ολόκληρη γνώση στο αντικείμενο του και το ούτω καθεξής. Άρα, όταν περνάς μια σειρά από εμπόδια, το λογικό είναι να στηρίζεσαι και όχι να διαγράφεις. Κύριε Θωμόπουλε, δύο ερωτήματα να κάνω εγώ για να μην ξαναδιακόψω. Πρώτον, υπάρχουν κάποιοι εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες αιώνιοι φοιτητές που πάνε και ψηφίζουν μόνο στις φοιτητικές εκλογές για να επηρεάζουν ή για να λιώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα και δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι του στο πανεπιστήμιο? Μπορείτε να μου πείτε αν υπάρχουν τέτοιοι ή όχι? Εγώ από την πείρα που έχω αυτά τα χρόνια που συμμετέχω στις φοιτητικές εκλογές, δεν γνωρίζω κάποια τέτοια εικόνα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι γιατί καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει τόσους αιώνιους φοιτητές? Γιατί τους διαγράφουν δηλαδή? Πώς το δικαιολογείτε κατά τη γνώμη? Για να αντιστρέψω το ερώτημα. Βεβαίως, γιατί όχι. Αλλά εσείς η δικιά μας η χώρα, η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τι μέτρα πήραν έτσι ώστε οι φοιτητές να σπουδάζουν απρόσκοπτα, να μην χρειάζεται να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους? Ωραία. Που πάρα πολλοί από αυτούς δουλεύουν μαύρα. Άρα και οι ειδικές διατάξεις που ακούσαμε και τον κύριο Μπούρα να λέει για τους εργαζόμενους φοιτητές πάνε περίπατο, μιας και δεν φαίνεται. Αυτά δεν τα προβλέπει ο νόμος. Για αυτούς που εργάζονται δεν τα προβλέπει ο νόμος. Μεγάλο ποσοστό των φοιτητών δουλεύει μαύρα. Ναι, μεγάλο ποσοστό. Πάντως, εγώ ξέρω Έλληνες φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στη Γερμανία και δουλεύουν και εκεί. Βέβαια. Αλλά τους στηρίζουν. Δουλεύουν. Δηλαδή, το να δουλεύει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 20 χρονών και παράλληλα σπουδάζει, δεν είναι και πολύ μεγάλη πρωτοτυπία πανευρωπαϊκά. Παγκόσμια τώρα δεν μπορώ να σας πω. Είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο παρόλα αυτά. Που μπορεί και να παρατείνει το κόστος σπουδών. Γιατί, παραδείγματος χάρη, άμα πάτε και δείτε τα στοιχεία από τους εργαζόμενους σεζόν, χιλιάδες ανάμεσά τους είναι φοιτητές. Αυτοί οι φοιτητές που δουλεύουν από το Μάρτιο τον Απρίλιο μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη χάνουν 2 εξεταστικές. Αυτοί οι φοιτητές δεν έχουν πριν τα. Υπάρχουν και άλλοι όμως που δουλεύουν, κύριε Θωμόπουλε, και κανονικά πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και δίνουν τα μαθήματά τους. Ναι. Υπάρχει προφανώς, και αυτή η κατηγορία. Εσείς πόσα χρόνια είστε φοιτητής, συγγνώμη? 5. Πόσα? 5. Εντάξει, είναι μέσα στο. Θα μπορούσα να μάθει.